Τζάμια σπασμένα, πόρτες ξυλωμένες, κουρτίνες σκισμένες, θρανία και βιβλία στο πάτωμα, κλιματιστικά ξεχαρβαλωμένα και καλό διαρρεύματο εκτεθειμένα. Αυτά αντίκρισαν το πρωί τη Δευτέρα οι καθηγητέ του Γυμνασίου Γουβών. Προξενεί σε όλου μα καταρχήν μεγάλη θλίψη και μετά αποτροπιασμό και αν θέλετε αγανάκτηση. Αναρωτούμενοι όλοι ποια μυαλά μπόρεσαν μια δημοτική περιουσία, το δημόσιο σχολείο, να το καταστρέψουν με τόση μανία, με τόσο μένο. Οι άγνωστοι δράστε βανδάλισαν λιώμενε αίθουσε του γυμνασίου, οκτώ συνολικά, που δεν είχαν συναγερμό, αφήνοντα πίσω του εικόνε ντροπή. Είμαστε εδώ σαν δημοτική αρχή για να αποκαταστήσουμε τι ζημιέ, όμω δεν αρκεί αυτό. Πρέπει σαν κοινωνία να αφυπνιστούμε, να είμαστε πάνω από τα παιδιά μα. Πάνω από τέτοια φαινόμενα, ούτω ώστε να τα περιορίσουμε και να μην ξαναγίνουν. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το σχολείο πέφτει θύμα βανδάλων. Ωστόσο, όπω τονίζει ο Δήμαρχο Χερσονήσου το τελευταίο διάστημα, η παραβατικότητα ολοένα και αυξάνει. Για όλα τα φαινόμενα στην κοινωνία υπάρχει μια λογική εξήγηση. Μην ξεχνάμε ότι και τα παιδιά μα, τα οποία σε αυτέ τι ηλικίε θέλουν να βγουν έξω, να παίξουν, να κάνουν τι εκδρομέ του, να έρθουν σε επαφή μεταξύ του, περάσανε μια διετία πάρα πολύ δύσκολη λόγω πανδημία. Εγκλεισμένα μέσα στα σπίτια του, με τηλεδιάσκεψη στα μαθήματα, αποχωριζόμενα του φίλου και του μαθητέ του, και αυτό έχει και αν θέλετε ψυχολογικά της συνέπειας και πρέπει να τα δικαιολογήσουμε. Αλλά μέχρι ενό σημείου. Και μπορεί οι ζημιέ στο σχολείο σήμερα να αποκαταστάθηκαν από τι αρμόδιε υπηρεσίε του Δήμου Χερσονήσου. Ωστόσο, φαίνεται πω προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα απόνερα των lockdown και τη πανδημία, θα χρειαστεί χρόνο και προσπάθεια από όλου. Πρώτη στο μέλημα και μου προσωπικό δημάρχου αλλά και τη Δημοτική Αρχή δεν είναι να φτιάξουμε σχολεία φρούρια ή φυλακέ γεμάτα σίδερα, κάμερε, συναγιαρμού και να μην περνάει κουνούπι, αλλά ένα ανθρώπινο περιβάλλον για την uh, εκμάθηση από τα παιδιά μας αυτά που πρέπει να μάθουν για να γίνουν καλύτερα μέλη της κοινωνίας. Πρέπει λοιπόν όμως να συνδράμουμε όλοι. Μαθητική κοινότητα, καθηγητές, τοπική κοινωνία και εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τη λειτουργία των σχολείων μας.